Και θα πάμε και τα λαντούχα. Και θα πάμε να την καλωσορίσουμε και να την καλημερίσουμε στην εκπομπή μας και στην παρέα μας, την Ελευθερία Ελευθερίου. Αλλά εγώ όμως θα της το πω από την πρώτη στιγμή που θα τη δω. Σήκωσέ μου τα χέρια σου ψηλά. Θέλω να δω. Να δεις. Καλημέρα. Σήκωσέ τα ψηλά. Αδάχτυλα. Θέλω να τα κοντίνεις. Είναι η νέα μόδα που το νύχι. Η Αλεξάνδρα Κατσαρίδη Ελευθερία είπε ότι είναι η νέα μόδα αυτή το νύχι να είναι, να είναι μακρύ και μητερό. Είναι όντως η νέα η μόδα. Αυτό. Βασικά ήταν μια ιδέα της Αλεξάνδρας Κατσαρίδη. Ναι. Το κάναμε φυσικά για το show. Για είναι αμυγδαλωτό, σε βολεύει. Ναι, ναι, είναι, δεν βολεύει παιδιά πάρα πολύ, εντάξει, αλλά... Έβγαλες νύχια δηλαδή, Θα τα κόψουμε τώρα, εντάξει. Συγχαρητήρια λοιπόν, να τα πούμε. Θέλω να... Κατά το συνειδητοποιήσει τώρα. Έχουν περάσει αρκετές μέρες. Αρκετές ώρες. Λίγο να ακούσω πιο δυνατά. Συγγνώμη. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σου το πούμε και επισήμως. Έχουν περάσει αρκετές ώρες από την ανακοίνωση του αποτελέσματος. Το έχει συνειδητοποιήσει πλέον, θέλω να πιστεύω. Ναι. Με ακούς τώρα? Δεν ακούω πάρα πολύ καλά. Δεν άκουσα την ερώτηση που είπες. Λοιπόν, το έχεις συνειδητοποιήσει τώρα, Ελευθερία μου, δεν είναι? Ναι. Λοιπόν... Ότι είσαι νικήτρια. Τώρα, γενικά, έχω καταλάβει τι γίνεται. Είναι πολύ όμορφο αυτό το πράγμα που ζω αυτή τη στιγμή. Φυσικά, τώρα αρχίζουν τα δύσκολα, τώρα αρχίζει πάρα πολύ δουλειά. Είμαστε διατεθειμένοι να δουλέψουμε πάρα πολύ σκληρά. Και να έχουμε μια πάρα πολύ όμορφη και ωραία εμφάνιση στο Πακού. Έχεις αγωνία. Φαντάζεσαι, οραματίζεσαι εκείνη την ημέρα και νιώθεις έτσι καρδιοχτύπια. Κοίταξε, θα μπορούσα να πω ότι αυτό το πράγμα που νιώθω, αυτή η αγωνία, είναι πιο πολύ δημιουργική. Πάντα υπάρχει μια αγωνία. Απλά για να γυρίσουν όλα όμορφα. Και θα προσπαθήσω να μην με καταβάλει το άγχος, αλλά νομίζω ότι δεν θα γίνει αυτό. Θα το απολαύσω, γιατί είναι όμορφο που σου δίνονται ευκαιρίες και θα χαρώ πάρα πολύ την ευκαιρία Ελευθερία. Που μου δόθηκε. Ναι. Ακούστηκε ότι ήσουν βέβαια και ήσουν και πάρα πολύ σεξι και αποκαλυπτική ορισμένες φορές, όπως βλέπαμε και στα πλάνα της, της ΕΡΤ. Από εκεί πέρα ακούστηκε ότι θύμιζε σε κάποια σημεία Έλληνα Παπαρίζου και σε κάποια άλλα Καλομήρα. Ναι. Πόσο φαίνεται όλο αυτό? Αυτός ποιος το είπε? Γενικά ακούστηκε και στα social media το γράψανε. Έτσι, άμα λένε και πιστεύουν ότι αυτό, ισχύει αυτό το πράγμα, εντάξει, ο καθένας έχει τη δική του προσωπική άποψη. Εγώ πιστεύω ότι αυτό που στήσαμε και παρουσιάσαμε ήταν κάτι πολύ πρωτότυπο, ήταν κάτι πολύ φρέσκο. Ο Νίκος ο Μαριάνος έκανε μια πάρα πολύ καλή δουλειά και προσπάθησα να βάλω το δικό μου χαρακτήρα. Δεν μιμηθήκαμε τίποτα, αλλά προφανώς κάποιοι πιστεύουν ότι... Εντάξει, ο καθένας έχει τη γνώμη του. Ελευθερία, μοιάζεις αρκετά και με την Μαρία Μενούνος στα χρώματα, στην έκδοση. Πώς τα συνδέεις όλα. Μοιάζεις αρκετά και το πρωί είχαμε και ένα θέμα. Δεν ξέρω, σου το έχουν πει αυτό ποτέ? Το ακούω, μου το έχουν πει. Τιμή μου, είναι μια πάρα πολύ όμορφη γυναίκα η Μαρία Μενούνος. Και κάνει και καριέρα στο εξωτερικό. Εντάξει, τιμή μου. Άμα είναι και μοιάζουμε. Ελευθερία, από όλα έτσι, τα τραγούδια που έχεις ακούσει από τα υπόλοιπα για τη Eurovision, υπάρχει κάποιο που σου αρέσει ενδεχομένως να φοβάσαι? Κοίταξε, δεν έχω ακούσει πάρα πολλά από τη Eurovision, γιατί το τελευταίο ένα μήνα δουλεύαμε πιο πολύ πάνω στο δικό μας κομμάτι. Μέρα μου αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι της Κύπρου φέτος. Και υποστηρίζω πολύ την Κύπρο. Σουηδία, Ιταλία, αυτά, έτσι δεν έχεις ακούσει καθόλου? Έχω ακούσει, για τη Σουηδία μου είπανε ότι είναι πάρα πολύ ωραίο το τραγούδι. Είναι πολύ ωραίο. Ότι είναι πάρα πολύ ωραία η συμμετοχή φέτος. Σήμερα που έχω το χρόνο και μόλις πάω στο σπίτι θα κάτσω να το ακούσω. Το αφροντισιακό να μας πει ποιο είναι για την Ελευθερία, γιατί το τραγούδι είναι το αφροντισιακό, οπότε έτσι, να μάθουμε το αφροντισιακό της. Ελευθερία, είδαμε την Ντόρα που ήταν με τον αγαπημένο της. Ήρθε κιόλας και σου μίλησε, σε χαιρέτησε. Ναι. Κάποιο δικό σου αγαπημένο δεν είδαμε. Γιατί να είδετε, δεν υπάρχει κάτι. Δεν υπάρχει κάτι ή τον κρύβεις τον αγαπημένο? Όχι. Είχα αγαπημένους ανθρώπους μαζί μου. Είχα φίλους, είχα τη μαμά μου, τη μητέρα μου. Στον Πακού τι θα πας? Στον Πακού δεν ξέρω. Η οικογένεια θέλει πάρα πολύ να έρθει.
θέλει πάρα πολύ να είναι δίπλα μου. Το μόνο σίγουρο ότι θα πάω με ανθρώπους αγαπημένους και πάλι. Η μητέρα σου είναι καταπληκτική. Να την πάρεις είναι όλα τα λεφτά. Η μαμά μου είναι μεγάλη δύναμη, δεν υπάρχει. Ελευθερία έχεις έρθει από το να σκέφτεσαι πώς θέλεις να πας, δειμένη, να είναι όλο στημένο στον πακού, αν θα αλλάξει αρκετά από αυτό που είδαμε το βράδυ. Κοίταξε, αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο θα το βρούμε. Νομίζω ότι στους επόμενους μήνες έχουμε χρόνο μπροστά μας. Με τους συνεργάτες μου θα κάτσουμε να βάλουμε τα πράγματα κάτω, θα δούμε τι είναι το πιο όμορφο, θα κάνουμε και φαντάζομαι θα κάνουμε πάρα πολύ καλή δουλειά. Εγώ το μόνο πράγμα που πρέπει να κάνω καλά είναι να έχω ωραίο performance και να πω όμορφα το τραγούδι. Από εκεί και πέρα τα άλλα θέματα δεν είναι μόνο δικά μου, είναι το ότι θα αποφασίσουμε με την ομάδα. Ακριβώς, θα παραμείνει η ίδια η ομάδα σου, ο χορογράφος. Ο Νίκος Μαριάνος θα είναι. Κοιτάξτε, μαζί ξεκινήσαμε και μαζί θα τελειώσει όλο αυτό το πράγμα. Ναι, εννοείται. Και είχαμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία και θέλω να τελειώσει έτσι όπως αρχίσαμε. Ωραία, ανυπομονούμε να σας ακούσουμε και όλες να ακούσουμε live το τραγούδι, να το ερμηνεύεις σε συνδυασμό με τη χορογραφία. Νομίζω ότι το live γενικά έχει άλλη αίσθηση. Έχει άλλη ζωντάνη, άλλη αίσθηση. Είναι όμορφο, ναι. Ελευθερία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την σύντομη αυτή επικοινωνία που είχαμε. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας ευχηθούμε καλό κουράγιο, καλή συνέχεια. Καλό κουράγιο, όπως το είπες, καλή δύναμη και καλή δύναμη και καλή προετοιμασία και βέβαια στο τέλος και καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή σου μέρα. Καλή σας μέρα. Τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, για όλους εσάς που θέλετε.